Η κακοκαιρία Ατένα παρουσιάστηκε σαν κάτι εντελώ επικίνδυνο από το οποίο θα απειλούνταν ζωέ. Τελικά αποδείχθηκαν απλέ καταιγίδε. Χειρότερη, βέβαια, από τι σποραδικέ καταιγίδε που έπληξαν τη χώρα ήταν η απόπειρα μερικών να πανικοβάλουν το κοινό. Και αυτό συνέβη επειδή όποιο θέλει να έλξει τα φώτα τη δημοσιότητα και δεν έχει κάτι αξιόλογο να παρουσιάσει, καταφεύγει στην εύκολη λύση. Πουλάει φόβο. Ο φόβο ω αρχαίγον αίσθημα που βοηθά τον άνθρωπο να αυτοσυντηρείται και να επιβιώνει, πάντα τραβάει την προσοχή. Αυτό το γνωρίζουν αρκετοί επιστήμονε διαφορών ειδικοτήτων, που δεν διστάζουν να παρουσιάσουν με μελανά χρώματα το άμεσο μέλλον για να τρομοκρατήσουν του πολίτε και να αποκτήσουν έτσι το δικό του τηλεοπτικό διαδικτυακό ή έντυπο στα με ήφο βλωσιρό ανακοινώνουν την ύπαρξη πιθανών ή ακόμα και σίγουρων επερχόμενων καταστροφών και το φιλοθεάμων κοινό κρέμεται από τα χείλη του για να μάθει πότε, πόσο έντονα και πού θα χτυπήσει τη χώρα και την πόλη του το καιρικό φαινόμενο, η επιδημία, ο σεισμό, η πυρκαγιά, η κλιματική κρίση ή οτιδήποτε άλλο. Η σπέκουλα πάνω στο φόβο των ανθρώπων για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχει γίνει μόδα. Αυτό πλήτττει την κοινωνία και σε ψυχικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό. Με την εργαλειοποίηση του φόβου και την παρουσίαση καταστάσεων με τρόπο ακραίο, μετατρέπει του πολίτε που θα πιστέψουν την καταστροφολογία σε ανθρωπάκια που τρομοκρατούνται ακόμα και με το ψιλόβροχο. Επίση, το οικονομικό σκέλο κάθε άλλο παράμελητεο είναι. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν προγνώσει για σφοδρότατε καταιγίδε και μεγάλε πλημμύρε στη Χαλκιδική. Όσο ήταν αναμενόμενο, έπεσαν βροχή οι ακυρώσει κρατήσεων καταλυμάτων από άλλο δαπού και Έλληνε που θέλαν να επισκεφθούν την περιοχή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι που έβλεπαν τον κατακλυσμό να έρχεται και το Διεμήνιαν προ πάσα κατεύθυνση δεν θα λογοδοτήσουν για τη διασπορά ανακριβών ειδήσεων. Γιατί αν γινόταν αυτό, ίσω την επόμενη φορά να πρόσεχαν πολύ περισσότερο τις διατυπώσει τους.